Πάντα δίπλα στους κουμπάρους μου, όπως είναι και εκείνοι πάντα δίπλα σε μένα, είμαι και εγώ κατενθουσιασμένη για το καινούριο βήμα. Θα μας πείτε μικρά μυστικά που διατηρήσετε πάντα τόσο νέα και όμορφη. Τι κάνετε, τι είναι αυτό που κάνετε? Φορμόλι. Είναι καλό το DNA, αλλά εντάξει, έχω και καλούς φίλους, προσπαθώ να γυμνάζομαι, να τρώω καλά, να κοιμάμαι πολύ. Πίνει πολύ νερό. Τα γνωστά, πίνω πολύ νερό, τρώω άγρια μύρτιλα και βατόμουρα και άγριες ρίζες και παντζάρια. Το πόδι άγριο υπάρχει. Αυτό. Έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και όπως πάντα προτεραιότητα έχει το κανάλι στο οποίο βρίσκομαι, με το οποίο με δένει ένα συμβόλαιο και από ό,τι όλα δείχνουν θα με δένει και την επόμενη χρονιά. Σαββατοκύριακο αυτό που βλέπουμε ή έχετε κάποια άλλη όρεξη πλέον να αλλάξετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό? Εγώ έχω πολλές ωρέξεις, αλλά το κανάλι έχει όρεξη για Σαββατοκύριακο, οπότε θα είναι κατά πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, το καλύτερα δεν γίνεται, πολύ πιθανό να είναι και κάτι βραδινό. Σας έχει λείψει το βραδινό? Αφάνταστα πολύ. Βλέπουμε και ότι η κυρία Βανδύ θα κάνει το chart show που το είχατε παρουσιάσει με μεγάλη επιτυχία. Το chart show είναι μια εκπομπή που τη λάτρεψα, την αγάπησα αφάνταστα. Νομίζω και ο κόσμος και ότι θα συνεχίσει να την αγαπάει, πόσο μάλλον τώρα που θα την κάνει η Δέσποινα. Έχετε κάποια πικρία που δεν θα το παρουσιάζετε εσείς τελικά, ενώ είχες ή Όχι, γιατί μου προτάθηκε και είπα ότι είναι κάτι που για μένα έχει κλείσει σαν κύκλος το chart και αν είναι να κάνω κάτι βραδινό, θα ήθελα να κάνω κάτι καινούριο βραδινό. Όπως τι? Υπάρχουν συζητήσεις και για κάποιο συγκεκριμένο φορμά του εξωτερικού και για κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ νωρίς να τα πούμε τώρα αυτά ακόμα, αρχές Μαρτίου ας πούμε, πολύ νωρίς.